Νοιάζεσαι ακόμα για μένα. Πίστεψες ποτέ το αντίθετο? Ναι. Η συμπεριφορά σου με κάνει να το πιστέψω. Με κάνει να πιστέψω ότι δεν νοιάζεσαι πια για μένα. Η Νέλη δεν πρόκειται να φύγει. Και εμείς θα ξεκινήσουμε μια καινούργια αρχή για τη σχέση μας και το γάμο μας. Και αυτή τη φορά είμαι βέβαιος ότι όλα θα πάνε μια χαρά. Στο υπόσχομαι. Πώς μπορεί να μπήκε στον κήπο, Θάλια? Ο κήπος το βράδυ κλειδώνει. Δεν καταλαβαίνω, Ερίκο, τι προσπαθείς να μου πεις? Ότι τα φαντάστηκα όλα αυτά? Ότι το φως δεν υπήρχε και το έβγαλα από το μυαλό μου, αυτό μου λες? Μην μου ξαναμιλήσεις ποτέ έτσι, τα ακούς? Ποτέ έτσι. Γιατί θα το μετανιώσεις πολύ πικρά αυτό. Δεν σε φοβάμαι, Νέλη. Δεν σε φοβάμαι καθόλου. Πήγαινε τώρα αυτή τη στιγμή και πες ό,τι θέλεις στην Αλίκη. Και τότε θα δούμε ποιον από τους δυο μας αγαπάει πραγματικά. Δεν μπορεί, Χριστίνα. Κάπου θα έχει σημειώσει τον κωδικό. Αλλά πού? Εμπρός. Καλημέρα, Άγγελε. Κύριε Σταματίου, πώς από εδώ τόσο πρωί? Πέρασα να σου πω ότι είχαμε μια εξέλιξη στην υπόθεσή μας. Εξέλιξη, τι εξέλιξη? Θυμάστε την αγγελία που έβαλε στην εφημερίδα, αν κάποιος είδε ή άκουσε κάτι τη μέρα του θανάτου της Χριστίνας στο μετρό? Θυμάμαι, εμφανίστηκε κανείς? Μια γυναίκα. Συναντηθήκαμε λίγο πριν έρθω εδώ. Και τι σου είπε? Είδε ή άκουσε κάτι που μπορεί να μας βοηθήσει? Πήγα να φτιάξω καφέ, μου πέσε και έσπασε. Δεν πειράζει, ας το μαζέψω εγώ. Όχι, όχι. Εγώ το έσπασα, εγώ θα το μαζέψω. Είσαι καλά? Ε? Όχι, δεν είμαι. Το κεφάλι μου, το στομάχι μου. Εδώ, έλα. Είσαι καλύτερα τώρα, ε? Θα πάω να σου κάνω ένα χυμό, είσαι πολύ χλωμή. Δεν ξέρω πώς έγινε, χθες το βράδυ ήμουν μια χαρά. Ξαφνικά, δεν ξέρω καν αν μπορώ να έρθω στη δουλειά. Αυτό είναι το λιγότερο, Ζένια. Το θέμα είναι να μην συνεχίσεις έτσι. Με το να κάνεις κακό στον εαυτό σου δεν καταφέρνεις τίποτα. Μιράντα, να χάρεις μην αρχίσεις και στο κήρυγμα. Έχω τη μάνα μου, τον πατέρα μου και τον Άρη. Υποτίθεται ότι ήρθα εδώ να ηρεμήσω λίγο. Έχεις δίκιο, σου ζητάω συγγνώμη. Συγγνώμη. Εγώ σου ζητάω συγγνώμη. Ήμουν άδικη μαζί σου. Εσύ είσαι ο μόνος άνθρωπος που είσαι δίπλα μου τον τελευταίο καιρό. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, αυτό που προσπάθησα να σου πω πριν είναι ότι τώρα που βρήκες τον Δημήτρη, πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσεις μπροστά, Ζένια. Μίλησα μαζί του χθες και μου φάνηκε ότι ενδιαφέρεται πραγματικά για σένα. Αλήθεια το πιστεύεις αυτό? Ναι, το πιστεύω και νομίζω ότι θέλει να σε βοηθήσει. Αρκεί να τον αφήσεις φυσικά. Τι εννοείς? Ζένια, τον τελευταίο καιρό πίνεις πάρα πολύ.
Ξέρω ότι αυτό σε βοηθάει να ξεχνάς τα προβλήματά σου και να χαλαρώνεις για κάποιες ώρες. Όμως το πληρώνεις την άλλη μέρα που ξυπνάς αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό σκέφτηκα ότι ήταν πολύ ωραίο να συναντάς τον Δημήτρη κάπου αλλού και όχι στο μπαρ. Πού δηλαδή? Οπουδήποτε. Να πάτε μια βόλτα, κάπου να φάτε, να περπατήσετε. Αφού περνάς τόσο καλά μαζί του, δεν έχει σημασία πού τον συναντάς. Μιράντα, τα λες πάρα πολύ ωραία, μόνο που... Μόνο που? Μόνο που να συναντήσω τον Δημήτρη, θα έχουν γίνει τόσα πολλά στο γραφείο με τη μάνα μου, τον πατέρα μου και τον Άγγελο, που εγώ το μόνο που θα έχω ανάγκη είναι ένα ποτό. Όχι βόλτες και φαγητά. Τελικά, συμφωνώ κι εγώ μαζί σου με αυτό που είχες πει την άλλη φορά για τους γονείς σου. Τι είπα? Ότι η ζωή σου θα ήταν πολύ καλύτερη αν δεν υπήρχαν. Το ίδιο συμβαίνει και με τους δικούς μου. Αλήθεια, τώρα που το θυμήθηκα, για ποιο λόγο δεν θέλεις να ξαναδείς τους δικούς σου? Μπορώ να σας πω μια καλημέρα και να φύγω, ωραία μου κυρία? Φυσικά. Αυτό το λαμπερό χαμόγελο για μένα ή οφείλεται και κάπου αλλού? Οφείλεται και κάπου αλλού. Δηλαδή να υποθέσω ότι τα βρήκατε με τον Ανδρέα και ότι όλα αυτά που μου έλεγες για χωρισμούς τελικά είναι παρελθόν. Ναι. Χαίρομαι πολύ, Αλίκη. Εντάξει, εγώ το φανταζόμουν από την αρχή δηλαδή, αλλά τα ζευγάρια που αγαπιούνται πάντα βρίσκουν τη λύση. Έτσι φαίνεται. Εσύ όμως δεν μου φαίνεσαι και πολύ σίγουρη. Είμαι, αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν καταλαβαίνω και με μπερδεύουν λίγο. Ποια δηλαδή? Κάτσε. Μέχρι χτες ο Ανδρέας επέμενε ότι η Νέλη κάνει κακό στη σχέση μας. Και ότι πρέπει να φύγει από το σπίτι. Η αδελφή σου? Ναι. Εντάξει, φαντάζομαι για να λέει κάτι τέτοιο θα έχει τους λόγους του. Έτσι πίστευα κι εγώ. Γι' αυτό και έπιασα την Έλλη και προσπάθησα με τρόπο να της πω ότι πρέπει να μετακομίσει. Και εκείνη θα έχει έτσι την ανεξαρτησία της και εμείς τον προσωπικό μας χώρο. Ωραία. Και πώς το πήρα? Δύσκολα. Πολύ. Θεώρησε ότι ο Ανδρέας θέλει να μας απομακρύνει. Όταν είδε ότι εγώ δεν κάνω πίσω, ότι δεν σκοπεύω να χωρίσω, θύμωσε πολύ. Και μου είπε ότι θα μαζέψει τα πράγματά της και θα φύγει από το σπίτι. Το παράξενο όμως είναι σε κάτι άλλο. Δηλαδή σε τι? Όταν είπα στον Ανδρέα πώς αντέδρασε η Νέλη, μου είπε να μην στεναχωριέμαι, να μην ανησυχώ, ότι θα την πιάσει, θα της μιλήσει, θα προσπαθήσει να την ηρεμήσει, ώστε να μην φύγει με αυτόν τον τρόπο από το σπίτι. Εγώ λοιπόν έμεινα με την εντύπωση ότι έτσι έγιναν τα πράγματα. Ο Ανδρέας όμως μετά μου είπε ότι δεν υπάρχει λόγος να φύγει τελικά η Νέλη από το σπίτι. Άλλαξε γνώμη δηλαδή? Ναι. Ότι μιλήσανε. Της μίλησε δηλαδή. Της εξήγησε ότι δεν θέλει να την απομακρύνει από μένα. Η Νέλη το κατάλαβε και τελείωσε το θέμα εκεί. Ναι, ωραία, λογικό μου φαίνεται. Φαίνεται. Αν το σκεφτείς λίγο περισσότερο δεν είναι και τόσο λογικό. Είναι παράξενο. Δεν μπορεί πια. Μέχρι χτες ο Ανδρέας ήταν απόλυτος. Ότι αν η Νέλη συνεχίσει να μένει μαζί μας, θα χωρίσουμε. Ξαφνικά λοιπόν της μίλησε και λύθηκαν όλα. Ως διαμαγείας, τι έγινε, δεν είναι παράξενο? Ξέρεις, καμιά φορά πάμε στα νεύρα μας, λέμε διάφορα πράγματα και μετά τα μετανιώνουμε. Ίσως και αυτός το ξανασκέφτηκε και κατάλαβε ότι την αδικεί.
Και ότι τα προβλήματα είναι κυρίως ανάμεσά σας και όχι ανάμεσα σε αυτόν και την Έλλη. Αν και για να σου πω τη γνώμη μου, η Έλλη δεν έπρεπε να ζει μαζί σας. Δεν χρειάζεται ανάμεσα σε το ζευγάρι ένας τρίτος. Αλική, συγγνώμη πως διέκοψα κάτι. Όχι, απλώς μιλούσαμε. Πέτρο, είναι Έλλη, αδερφή μου. Χαίρομαι πολύ. Η Αλίκη μου είπε ότι δουλεύεις εδώ. Καλή αρχή, λοιπόν. Και σου εύχομαι να φτάσεις τόσο ψηλά για το περιοδικό, όσο και η αδερφή σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Αν και όσο και να προσπαθήσω, δεν θα φτάσω ποτέ την Αλίκη. Έλα, σαχλαμάρες, μια χαρά θα τα πας. Θέλεις κάτι? Όχι, μπορεί να περιμένει. Ωραία, γιατί πρέπει να πάω στο πιεστήριο. Περίμενε με εδώ, εσύ, έτσι. Η Αλίκη, ξέρεις, έχει δίκιο. Προσπάθησε να έχεις λίγο πιο μεγάλη εμπιστοσύνη για τον εαυτό σου και όλα θα πάνε καλά. Μα τι έχεις, τι σου συμβαίνει? Λοιπόν, αυτή η γυναίκα που λες, είδε ή άκουσε κάτι που μπορεί να μας βοηθήσει? Κάτι είδε. Όχι ότι μας βοηθάει πολύ, αλλά σκέφτηκα να περάσω να σου το πω. Τι είδε? Η γυναίκα αυτή έμπαινε στο μετρό λίγα δευτερόλεπτα μετά που η Χριστίνα έπεσε στις γραμμές. Εκείνη την ώρα κατέβαινε τις σκάλες και άκουσε τις φωνές του κόσμου. Και τότε είδε κάτι που εκείνη τη στιγμή δεν το θεώρησε σημαντικό. Τι? Είδε έναν άντρα να ανεβαίνει τις σκάλες βιαστικός. Έπεσε μάλιστα επάνω της και την έριξε σε σκαλοπάτια. Και δεν σταμάτησε ούτε να τη ζητήσει συγγνώμη. Τότε δεν σκέφτηκε ότι αυτός μπορεί να είχε ανάμειξη στην ιστορία της Χριστίνας, γιατί άκουσε ότι ήταν ατύχημα. Όταν είδε όμως την Αγγελία, θυμήθηκε το περιστατικό, το συνέδεσε με την ιστορία και ήρθε και μου το είπε. Ένας άντρας που ανέβαινε βιαστικός στις σκάλες μετά που η Χριστίνα έπεσε στις γραμμές. Τον θυμήθηκε, σου είπε πως ήταν? Δεν τον είδε πολύ καλά γιατί την έριξε κάτω. Θυμάται μόνο πως φορούσε σκούφο και είχε μουστάκι. Μόνο αυτό? Δεν μπόρεσε να δει τίποτα περισσότερο. Γιατί ο άντρας την παράτησε κάτω και βγήκε από το μετρό. Δηλαδή δεν μπορεί να το περιγράψει, ε? Φοβάμαι πως όχι. Την πίεσες? Της είπες να προσπαθήσει να θυμηθεί κάτι παραπάνω? Της το είπα. Της τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπόρεσε να θυμηθεί τίποτε άλλο. Το μόνο που είπε είναι ότι η φάτσα του της φάνηκε ύποπτη. Ύποπτη? Ναι. Να δεις πως το είπε. Ναι. Ότι δεν ήταν παιδί από σπίτι. Η Ζένια ήταν χθες το βράδυ με ένα τύπο. Και ποιος ήταν αυτός? Δεν ξέρω. Πάντως δεν μου φάνηκε παιδί από σπίτι. Δηλαδή? Δηλαδή ήταν παράξενος. Από αυτές τις φάτσες που δεν σου εμπνέουν καμία εμπιστοσύνη. Και πώς ήταν, μπορείς να τον θυμηθείς, να τον περιγράψεις? Τι με ρωτάς τώρα? Δεν έβλεπα καλά μέσα στο σκοτάδι. Προσπάθησα να θυμηθείς, Ρωμίνα, είναι πολύ σημαντικό. Ήταν μελαχρινός και ύποπτη φάτσα. Δεν πρόσεξα τίποτα άλλο, ειλικρινά. Άγγελε, τι έπαθες, τι είσαι καλά? Πρέπει να φύγω. Άγγελε, τι έγινε? Άγγελε, πού πας? Τι έχει συμβεί, Μιράντα, και δεν θέλεις να έχεις σχέση με τους δικούς σου? Πολλά. Πολλά, αλλά δεν έχουν σημασία πια. Έχει περάσει καιρός. Καλά, αν δεν θες να μου μιλήσεις, δεν θέλω να σε πιέσω. Όχι, δεν είναι αυτό, αλλά... Να... Δεν έχω μιλήσει ποτέ σε κανέναν γι' αυτό. Κι όμως νομίζω ότι θα έπρεπε. Ξέρω πολύ καλά ότι όταν δεν μιλάς, αυτό το πράγμα σε βασανίζει. Και ακόμη ξέρω πάρα πολύ καλά από αυτό τον πόνο. Τέλος πάντων, δεν θέλω να σε πιέσω. Απλώς να ξέρεις ότι όταν θα είσαι έτοιμη και θες να μιλήσεις σε κάποιον, εγώ θα είμαι εδώ να σε ακούσω. Εγώ αντίθετα με σένα, μεγάλωσα με τη μητέρα μου. Ο πατέρας μου ήταν αυτός που μας εγκατέλειψε όταν εγώ ήμουν πολύ μικρή. Μερικές φορές προσπαθώ να θυμηθώ το πρόσωπό του, αλλά δεν τα καταφέρνω.
Το μόνο που θυμάμαι είναι τα χέρια του. Και έτσι όπως με έκλεινε μέσα στην αγκαλιά του και ένιωθα απέραντη ασφάλεια και γαλήνη. Από τότε που έφυγε δεν ένιωσα ποτέ ξανά έτσι. Ήταν σαν να μεγάλωσα ξαφνικά. Σαν να πήρε μαζί του το παιδί που ήμουν. Και η μητέρα σου? Η μητέρα μου μου είπε ότι μας εγκατέλειψε επειδή δεν μας αγαπούσε. Και δεν μιλήσαμε ποτέ ξανά για αυτόν. Σαν να μην υπήρξε ποτέ. Εκείνη πάλεψε για να με μεγαλώσει, δούλευε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ήταν ο μόνος άνθρωπος που είχα στον κόσμο. Και πίστευα ότι με αγαπούσε πάρα πολύ. Μέχρι που μια μέρα με πρόδωσε κι αυτή. Και τότε ένιωσα όλο τον κόσμο να γκρεμίζεται γύρω μου. Γιατί τι σου έκανε? Δεν έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι όταν έκλεισα πίσω μου την πόρτα και πήγα στην Αμερική, ορκίστηκα ότι δεν θα την ξαναδώ ποτέ. Η μητέρα μου έχει πεθάνει για μένα, Ζένια. Τώρα καταλαβαίνω γιατί αφοσιώθηκες έτσι στον Άγγελο. Είχες ανάγκη από έναν άνθρωπο να σε αγαπήσει. Ήθελες μάλλον να φτιάξεις μια οικογένεια για να νιώθεις πάλι ασφαλής. Έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι είναι. Μόνο που κάποια στιγμή με πρόδωσε κι αυτός. Αλλά τώρα πια δεν έχει σημασία. Γιατί τώρα έχω εσένα, Ζένια. Και εσύ δεν πρόκειται να με προδώσεις ποτέ. Έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι είναι. Αλλά εγώ, Μιράντα, δεν είμαι η οικογένειά σου. Εγώ είμαι φίλη σου. Και η αγάπη της φίλης δεν μπορεί να αντικαταστήσει αυτό που έχασες. Όχι, δεν μπορεί. Αλλά τώρα, Ζένια, ούτε εσύ έχεις οικογένεια πια. Είμαστε και δυο μας μόνες. Και νομίζω ότι μπορούμε να γίνουμε οικογένεια η μία για την άλλη. Εγώ πάλι νομίζω, Μιράντα, ότι θα βρεις σίγουρα έναν άνθρωπο να σε αγαπήσει και να τον αγαπήσεις κι εσύ πραγματικά. Χωρίς να σε πληγώσει. Και τότε αυτός θα είναι η πραγματική σου οικογένεια. Λοιπόν, αισθάνομαι λίγο καλύτερα. Πάω να ντυθώ και να έρθω μαζί στο περιοδικό. Η δουλειά, ξέρεις, με βοηθάει να ξεχνάω λίγο. Τι κάνεις εσύ εδώ? Θέλω να μάθω ποιος είναι ο τύπος που βλέπει Ζένια. Και δεν θα φύγω αν δεν μου πεις. Δεν φαίνεσαι καλά, Νέλη. Τι σου σημαίνει? Τίποτα. Τίποτα, καλά είμαι. Έλα. Έλα, κάθισε λίγο αν θέλεις. Έλα, σε παρακαλώ. Κάθισε. Συγγνώμη. Ακόμα δεν σε ξέρω και εγώ δεν αντέχω άλλο αυτή την κατάσταση. Σε παρακαλώ, προσπάθησε να ηρεμήσεις και πες μου τι σου συμβαίνει. Δεν μπορώ, γιατί δεν είσαι φίλος της Αλίκης. Φοβάσαι μήπως την Αλίκη του συμβαίνει? Μη φοβάσαι, Νελή. Αν δεν θέλεις εσύ, δεν πρόκειται να της πω τίποτα. Στο υπόσχομαι. Δεν αντέχω όλη αυτή την κατάσταση στο σπίτι, Πέτρο. Τι συμβαίνει στο σπίτι? Ο Ανδρέας. Ο Ανδρέας τι? Στην αρχή με ξεγέλασε η ευγένειά του, το χαμογελό του. Αλλά μετά κατάλαβα τι στα αλήθεια είναι. Τι είναι? Κακός άνθρωπος είναι. Και κάνει κακό και σε μένα και στην Αλίκη. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τι κακό μπορεί να σας κάνει? Προσπάθησα να την πείσω να τον αφήσει. Να φύγουμε από εκεί πέρα, αλλά δεν μ' ακούει η Αλίκη. Γιατί δεν ξέρει το πραγματικό του πρόσωπο. Ενώ εγώ το έχω δει. Όταν το κατάλαβα αυτό, θέλησε να με διώξει από το σπίτι.
Αλλά δεν μπορώ να την αφήσω εκεί πέρα μόνη της. Θα είναι δυστυχισμένη και θα υποφέρει. Τι εννοείς, σε παρακαλώ, όταν λες το πραγματικό του πρόσωπο? Τι κάνει, Νέλη? Σε παρακαλώ, μην πεις τίποτα στην Αλίκη. Δεν πρέπει να μάθει τίποτα, γιατί θα καταρρεύσει. Ξέρω ότι νοιάζεσαι για αυτή. Γι' αυτό δεν πρέπει να μάθει τίποτα. Με τρομάζεις, Μέλη, το ξέρεις. Μην τρομάζεις, γιατί εγώ είμαι δυνατή και θα τα καταφέρω. Θα τα καταφέρω να την πάρω από εκεί μέσα. Ακόμα και αν χρειαστεί να... Ακόμα και αν... Ακόμα και αν χρειαστεί να του κάνω πολύ κακό. Καλημέρα. Έχεις λίγο χρόνο? Για σένα όσο χρόνο θες. Πέρασε. Πολύ χαρούμενο σε βλέπω. Να υποθέσω ότι το ραντεβού σου με τους καινούριους μας πελάτες πήγε πολύ καλά? Δεν πήγε μόνο καλά. Εξαιρετικά πήγε. Δηλαδή? Ενθουσιάστηκαν. Ενθουσιάστηκαν με όλη την παρουσίαση και τις προσφορές μας. Και δεν σου κρύβω ότι είναι η πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό που νιώθω πραγματικά δυνατός και χρήσιμος για το περιοδικό. Τόσο καιρό με όλα αυτά που είχα συμβεί, είχα βρανίσει λίγο. Τώρα όμως θα μπορέσω πραγματικά να αποδείξω ότι αξίζω. Δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι, Ψόκου, να μιλάς έτσι. Κι έτσι θα είμαι από εδώ και μπρος. Και μέχρι το τέλος του χρόνου, σου υπόσχομαι ότι η πελατεία μας θα έχει διπλασιαστεί. Και τότε θα είσαι πραγματικά περήφανη για μένα. Μα είμαι περήφανη για σένα, Άρη μου, έτσι κι αλλιώς. Το ξέρω, το ξέρω. Γι' αυτό. Γι' αυτό? Θα ήθελα να σου ζητήσω κάτι. Ό,τι θέλεις. Μην βιάζεσαι. Αυτό που θέλω από σένα είναι κάτι που μου είχες αρνηθεί στο παρελθόν. Και μπορεί να σου φανεί παράξενο όπως το ζητάω τώρα. Αλλά έτσι όπως είχα τα πράγματα, πιστεύω ότι δεν πρέπει να μου αρνηθείς. Δεν καταλαβαίνω για ποιο πράγμα μιλάς. Θέλω να μου δώσεις πίσω τις μετοχές μου. Πες μου, Ζένια, σε παρακαλώ. Σε εικετεύω. Αν τολμήσει και σου κάνει κακό, θα τον σκοτώσω με τα ίδια μου τα χέρια. Κανένας δεν μπορεί να μου κάνει κακό, Άγγελε. Γι' αυτό θα ήθελα να μου δώσει πίσω τις μετοχές μου. Μόνο γι' αυτό? Φυσικά. Για ποιο άλλο λόγο θα μπορούσα να συζητήσω? Δεν ξέρω. Μάλλον διαισθάνομαι. Τι διαισθάνεσαι, δηλαδή? Ότι ο συναισθηματικός σου κόσμος είναι βαθιά ταραγμένος. Σαν να υπάρχει κάτι που θέλεις πάρα πολύ, αλλά δεν ξέρεις τι ακριβώς είναι. Τα έχεις παίξει τελείως, ε. Πες μου που μπορώ να βρω τη Ρωμίνα. Σου είπα δεν ξέρω. Από τότε που ήρθε, την είδα μόνο μια φορά κάτω στο Πέτρο. Μου είπε ότι ψάχνει για δουλειά. Από τότε δεν την ξαναείδα. Δεν σου είπε που μένει?